Ο Παύλος Ζαβελιάνης έχει σπουδάσει ψυχολογία, γερμανική λογοτεχνία και γλωσσολογία στη Γερμανία. Έχει εκπαιδευτεί στην προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία, καθώς και στη βιωματική μέθοδο του focusing και εργάζεται ως ψυχοθεραπευτής και επόμενης. Είναι επιστοποιημένος συντονιστής για την Ελλάδα του Κεντρικού Ινστιτούτου του Focusing Νέας Υόρκης, όπως επίσης συνειδητής και συνειδητής του Ελληνικού Κέντρου Focusing, το οποίο προσφέρει ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, καθώς και εκπαίδευση στην προσωποκεντρική και focusing βιωματική συμβουλευτική ψυχοθεραπεία. Τον ακούμε από μέσα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την κυρία Γεωργιαδά και την ΕΞΕ που μας περιλάβανε στις παλιές καραβάνες. Αν και εγώ δεν με θεωρώ. Παλιές δεν είπαμε. Μεγάλες. Καραβάνες. Εγώ διώξα και το παλιές δεν είπαμε. Και να ευχαριστήσω και εσάς που είστε εδώ. Όταν με καλέσαν να πάρω μέρος σε αυτό το σκοτεινό τραπέζι και μου ήρθαν το θέμα, άρχισα να μπαίνω σε μια διαδικασία να σκέφτομαι καταρχάς τι σημαίνει για μένα αυτό το θέμα και πώς το συναντάω. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα τεράστιο που, όπως είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου, θα μπορούσε κανείς να μιλάει ώρες γι' αυτό. Με βοήθησε λίγο για τη σημερινή ομιλία να γυρίσω πίσω σε μένα και να δω τη δική μου διαδρομή, όχι προσωπικά μόνο, αλλά και ιστορικά. Δηλαδή το πότε γεννήθηκα και πότε άρχισα να ασχολούμαι με την ψυχοθεραπεία ή με την ψυχολογία. Και τι σημαίνει αυτό για την ελληνική πραγματικότητα, έτσι όπως εγώ τη βιώνω και την καταλαβαίνω. Ο τίτλος που έδωσα ή ο υπότιτλος είναι ότι η ψυχοθεραπεία και η ελληνική πραγματικότητα μας δείχνει μια σχέση, ή είναι για μένα μια σχέση ανολοκλήρωτη, ένας διάλογος παράδοξος γεμάτος αντιφάσεις. Και νομίζω ότι η τελευταία λέξη, οι αντιφάσεις και η αντιφατικότητα, ήταν ένα από τα κύρια σημεία αυτό που θέλω να σας επικοινωνήσω, που χαρακτηρίζει για μένα αυτή τη σχέση, η αντιφατικότητα. Σε αυτήν αναφέρθηκε λίγο και ο κύριος Σταλίκας. Η ελληνική πραγματικότητα είναι η Ελλάδα, η Ελλάδα σαν χώρα, είναι μια περίεργη χώρα, αλλά κάθε χώρα έχει τις δικές της περιέργειες. Θα σας πω τι εννοώ. Καταρχάς, θα πω κάτι που ακούγεται μάλλον θετικά, και μετά θα προχωρήσω σε μια πιο έτσι, κριτική αποτίμηση αυτής της σχέσης. Στα θετικά, ή αυτό που βλέπω θετικό, είναι ότι η ψυχοθεραπεία, μετά από πάρα πολλά χρόνια, εδραιώνεται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα, αναπτύσσεται, εξελίσσεται και πλέον για μένα αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτό μπορεί κανείς να το δει είτε στην εκπαίδευση των θεραπευτών, είτε στις έρευνες που γίνονται στα πανεπιστήμια, είτε και στα βιβλία που κυκλοφορούν. Όταν αποφάσισα να σπουδάσω ψυχολογία και να γίνω ψυχοθεραπευτής, ήταν το 1975, ήμουν 15 χρονών, ήταν ένα χρόνο μετά τη μεταπολίτευση, υπήρχαν μόνο 5-6 βιβλία ψυχολογίας που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα, να μπει κανείς σήμερα σε ένα βιβλιοπωλείο, δηλαδή να υπάρχουν ολόκληρα τεράστια ράφια με βιβλία ψυχοθεραπείας. Αυτό δείχνει από τη μία πλευρά ότι η ψυχοθεραπεία βεβαίως και γίνεται μέρος της ελληνικής πραγματικότητας. Από την άλλη πλευρά, αυτό που έχουμε είναι δεν υπάρχει ακόμη μία αναγνώριση, κρατική τουλάχιστον, το βέβαια αν χρειαζόμαστε λίγο και τι σημαίνει αυτό για μας είναι ένα άλλο θέμα. Ζητώ συγγνώμη από τη διαρμηνία, αλλά το κείμενο που έχω δώσει δεν είναι ακριβώς με αυτά που λέω αυτή τη στιγμή, ελπίζω να μπορεί να γίνει μετά η διερμηνία. Αυτό που επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ότι μιλώντας για αυτή την ελληνική πραγματικότητα και για την αντιφατικότητα που υπάρχει, είναι ότι δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη για την ψυχοθεραπεία, όλες οι προσεγγίσεις και όλη η επαγγελματική κλάδα. Μιλάμε όλοι για την ψυχοθεραπεία, αλλά προφανώς δεν εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Οπότε για μένα, για να καταλήξω και να μιλάω πάρα πολλά, ο τίτλος θα μπορούσε να είναι καλύτερα ψυχοθεραπείες και ελληνικές πραγματικότητες, γιατί ούτε η ψυχοθεραπεία είναι μία, αλλά ούτε και η ελληνική πραγματικότητα είναι μία. Υπάρχουν δηλαδή πολλές εκδοχές της ψυχοθεραπείας και πολλές εκδοχές της ελληνικής πραγματικότητας. Με αυτό τώρα τι εννοώ, ότι δεν είναι το ίδιο ψυχοθεραπεία στην Αθήνα και στα αστικά κέντρα, από ότι είναι ψυχοθεραπεία στην επαρχία ή σε κάποια χωριά. Παρ' όλα αυτά, όμως, θέλω να μείνω στο κομμάτι το ότι η ψυχοθεραπεία και αναπτύσσεται και γίνεται πιο αποδεκτή
και ότι αποτελεί μέρος της ελληνικής πραγματικότητας πια. Αυτό το χαρακτήρισα ότι είναι μια σχετικά θετική αποτίμηση αυτής της σχέσης. Τώρα θα ήθελα να περάσω σε μια, ας το πούμε, πιο κριτική ματιά, όχι απαραίτητα αρνητική, κριτική θα ήθελα να το πω. Γι' αυτό το κομμάτι προβληματίστηκα πάρα πολύ πώς θα το πω, πώς θα το παρουσιάσω. Ο λόγος δεν είναι αμοιβώς ψυχολογικός ή ψυχοθεραπευτικός, είναι κυρίως κοινωνιολογικός και πολιτικός αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να δω την ψυχοθεραπεία και την σχέση της με την ελληνική πραγματικότητα έξω από την ελληνική πραγματικότητα και έξω από την ιστορία. Όπως σας είπα και πριν, μάλλον το πω αλλιώς τώρα. Ο κύριος Αστιτάκης στην εκπληκτική εισαγωγή που κάνει για την εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα, στο οποίο προσπαθεί από τον κύριο Ασημάκη, έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορική αναφορά στο πώς αναπτύχθηκε η ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα. Και εκεί αναφέρεται ότι η ψυχοθεραπεία γίνεται πιο γνωστή και εδραιώνεται στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 80 και μετά και κυρίως από τη δεκαετία του 90 και μετά. Αυτό με προβλημάτισε και άρχισα και ήθελα να δω με τι μπορεί να έχει να κάνει. Όχι, δεν θεωρώ ότι μπορώ να πω κάτι τώρα και να είναι αποδεδειγμένο, απλά μία σκέψη μου και έναν συλλογισμό μου. Αν γυρίσω πίσω σε ιστορικά γεγονότα, μπορώ να θυμηθώ ότι στην εφηβεία μου, ήμουν 16 χρονών τότε, μετά τη μεταπολίτευση λοιπόν, τέθηκε ένα θέμα στην Ελλάδα, θεωρώ, για την ταυτότητά μας, για την ελληνική ταυτότητα. Το 76 Ιούνιου, όπως τώρα, ο Καραμαλής είπε στην Αγγλία ότι ανήκουμε στη Δύση. Και το 81 είναι το πλέον πλήρες μέρος της ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητας. Αυτό το ανήκουμε στη Δύση κάτι κάπως είχε σε σταθιά μου ή είχε σταθιά μου. Και για να καταλήξω, μην κουράζω πολύ το θέμα, θεωρώ λοιπόν ότι η ψυχοθεραπεία ως ένας μηχανισμός, μεταξύ άλλων, βοήθησε πολύ στην ευρέωση αυτό που θα έλεγα εγώ της μεταπολιτευτικής, νεοελληνικής, δυτικής ταυτότητας. Βεβαίως και η ψυχοθεραπεία μπορεί να υποθεί με πολλούς τρόπους. Κάποιος ανέφερε ο κύριος Έβανς, το ένα είναι το ιατρικό μοντέλο ή το επιστημονικό μοντέλο, ψυχοθεραπεία ως επιστήμη, η οποία βοηθάει και η οποία οδηγεί στην αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας, της ψυχικής διαταραχής. Αλλά επίσης η ψυχοθεραπεία και με σύμφωνα με το μοντέλο που ανέφερε, το μοντέλο της συμμόρφωσης, θα έλεγα και με μία άλλη σκέψη ότι είναι και ένας μηχανισμός ή τέλος πάντων ανοίξει αυτό που ο Φουκώ ονόμασε τεχνολογία σε αυτού και κάποιοι μαθητές του Φουκώ. Βοηθάει δηλαδή στη συγκρότηση μιας ταυτότητας και μιας υποκειμενικότητας. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο το ότι η ψυχοθεραπεία αναπτύχθηκε στην Ελλάδα την δεκαετία του 80 και μετά. Και ότι βοήθησε πολύ στη συγκρότηση λοιπόν και στη διαμόρφωση της ταυτότητάς μας σήμερα ως Έλληνες, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Ναι, σε κάποιο βαθμό. Δεν μπορώ να πω απόλυτα. Απλά λέω ότι μάλλον βοήθησε ή μάλλον είναι ένα στοιχείο της συγκρότησης και συνδιαμόρφωσης της νοοελληνικής ταυτότητας, κυρίως μετά την μεταπολίτευση ή μάλλον αποκλειστικά μετά την μεταπολίτευση. Αυτό όμως σημαίνει, για να φτάσουμε και σε αυτό να πάρω πολύ χρόνο, και στη σημερινή κατάσταση, στη σημερινή κρίση, ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι μόνο εδώ για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την κρίση τη σημερινή και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, προφανώς και μπορεί να το κάνει, ενδεχομένως όμως μπορεί να είναι και μέρος αυτής της κρίσης. Δεν είναι απέναντι, δηλαδή, μια ουδέτερη επιστήμη ή δηλαδή πρακτική που έρχεται να βοηθήσει να αναγνωρίσει, να υποστηρίξει, να βγάλει τους ανθρώπους από την κρίση, αλλά ίσως χρειάζεται να αναγνωρίσει η ίδια η ψυχοθεραπεία ότι μπορεί να συνετέλεσε σε κάποιο βαθμό στην κρίση, σε αυτό που ονομάζουμε κρίση. Ναι, ίσως με το lifestyle, για κάποιους. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι μέσα από αυτήν αυτό που ονομάζω εγώ διαμόρφωση και συνδιαμόρφωση της νοοελληνικής ταυτότητας,
είναι ένα άλλο στοιχείο, το οποίο είναι και αυτό μεν θετικό, αλλά μπορεί κάποιος να το δει και από μια άλλη ματιά, ότι σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ιστορικά δηλαδή, κοινωνικά, που η ζωή μας, η καθημερινότητά μας ψυχολογικοποιείται και έχουμε επικρατεί και ο λογισμός ψυχοθεραπευτικό. Δεν μπορώ να το πω, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όλο και περισσότερο. Δηλαδή, μια φυσική σχέση με την καθημερινότητά μας, το φυσική τώρα το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, θα το πούσα να πω διαμεσολάβητη, αλλά ποτέ η ζωή μας δεν ήταν αδιαμεσολάβητη. Αλλά αυτή τη στιγμή διαμεσολαβείται πάρα πολύ από την ψυχολογία και από την ψυχοθεραπεία. Δεν έχουμε μια φυσική σχέση με τη ζωή, με την καθημερινότητά μας. Από ένα σημείο και μετά εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, και στο εξωτερικό έχει γίνει αυτό, έχουμε συνειδητό και ασυνείδητο, κατώτερο ή ανώτερο, βαθύτερο ή πιο επιφανειακό εαυτό. Αποκτήσαμε αμυντικούς μηχανισμούς, χρειαζόμαστε οδηγίες για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν λοιπόν ότι δεν χαιρόμαστε απλά, αλλά χρειαζόμαστε να δράσουμε βιβλία ή να μας πει κάποιος πώς να λυπηθούμε και πώς να χαρούμε. Αυτό εννοώ με το ότι η καθημερινότητά μας, η ζωή μας η ίδια, διαμεσολαβείται και ψυχολογικοποιείται και ψυχοθεραπευτικοποιείται, τέλος πάντων. Οπότε, το να μιλήσω εγώ ή να σκεφτώ για την σχέση ψυχοθεραπείας και ελληνικής πραγματικότητας έχει για μένα τουλάχιστον τόσες πολλές πτυχές και τόσες πολλές πλευρές αυτό το θέμα, με πολλές σχέσεις που είναι και υπόρρυπτες, δεν είναι τόσο καθαρές και που είναι τόσο πολύ μέσα μας πλέον, που και εγώ καταλαβαίνω, εφόσον είμαι και εγώ μέρος αυτού όλου, δεν είμαι απ' έξω εγώ, δεν θεωρώ ότι είμαι κάποιος που απλά βλέπει και παρατηρεί κάτι που κάνουν οι άλλοι, και εγώ συμβάλλω σε όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αναγνωρίζω ανά πάσα στιγμή, αλλά θεωρώ ότι είμαστε ήδη μέσα σε όλο αυτό που λέγεται ψυχολογικοποίηση της καθημερινότητάς μας και της ζωής μας. Δεν θέλω να σας σπουδάσω όλα αυτά, θέλω να πω. Νομίζω ότι τα πιο σημαντικά στοιχεία τα προσπάθησα να σας τα επικοινωνήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζαβριγιάννη για την εισήγησή του.